Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ζωντανά από το Κίτιον, άλλη μια ζωντανή μετάδοση από την Cita Vision. Παρέα θα παρακολουθήσουμε σήμερα τον ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρνακας και τον Απόλλωνα Λεμεσού, Παντελή Γιαννάρας και ο Μαντοβάνης. Για την ομάδα του Νικόλα του Παπαδόπουλου, για την ομάδα του Απόλλωνα τώρα, Ντέρι Γκόρτον, Τζέφρι Άλεν, Ραφαήλ Ελευθερίου, Μάριος Γεωργίου, Μάρκου Τίγκας, Εύσονας Σέπος Ιωαννίδης και φυσικά με το νούμερο 6 επιστρέφει ο Τζόι Ντόρσεϊ. Μάρκου και Εύσονας. Το τζάμπολ ανάμεσα στον Τζόι Ντόρσεϊ, όχι ανάμεσα στον Άλεν και τον Οκμπέιντε. Άλεν στον Ντόρσεϊ, θα κλέψει ο Σιζόπουλος, ωραία, Γιαννάρας. Σνάιντερ στον ευνηδιασμό, 3-6. Σουδιά 3 μέσα. Μακριά από το σκριν. Παίρνει και πάλι ο Άλεν. Πολύ ωραία κίνηση. Θα σκοράρει και πάλι. Παίρνει το σκριν ο Μάρκου. Πάει μέχρι μέσα. Ωραία προσπάθεια. Θα κοπεί όμως ωραία εκεί από τον Οκμπέιντε. Και τώρα Σνάιντερ. Ανοίγει μπροστά στον Οκμπέιντε. Φοβερός ευνηδιασμός Σνάιντερ με Οκμπέιντε. 10-10. Time out. Εδώ και πάλι η τελευταία φάση. Τον μπλοκ που δέχτηκε ο Μάρκου και στη συνέχεια ο Σνάιντερ μοίρασε παιχνίδι στον Οκμπέιντε. Δεν είχε αντίπαλο εκεί. Ντέιβις δεν είχε αντίπαλο εκεί. Πήγε ο Άλεν όμως και έδωσε την βοήθεια. Χάθηκε η επίθεση για την ΑΕΚ. Ωραία ο Γεωργίου, ο Σιζόπουλος θα τον κόψει εντυπωσιακά. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Η μπάλα παραμένει στον Απόλλωνα. Ο Τίγκας έχει θράσος και αυτό είναι καλό, μπασκετικό θράσος. Βλέπουμε εδώ, πήγε μέχρι μέσα. Εξαιρετική άμυνα όμως εκεί ψηλά από τον Ρόμπερτο Μαντοβάνη. Παντελή θα σκοράρει. 28-21 τρίποντο για τον Ιάκωβο τον Παντελή. Θα περάσει. Πάει μέχρι μέσα, ο Οκμπέιντε εκεί. Ο Οκμπέιντε θα του σβήσει τα φώτα κυριολεκτικά. 15 δευτερόλεπτα εδώ, βλέπουμε πώς πέρασε πολύ ωραία ανάμεσα από όλους τους παίχτες της ΑΕΚ. Όμως εκεί ο σέντερ της ομάδας του Παπαδόπουλου. Ο Μάρκου προσπαθεί να βγει από τα σκριν, ο Άλεν και πάλι θα πάει μέσα. Δίνει στον Γκόρντον για τρεις αυτός, μέσα. 42-39. Να λοιπόν, οι μπάλες του Απόλλωνα όλες σχεδόν πάνε στον Άλεν και αυτός αποφασίζει πως θα επιτεθεί ομάδα του Απόλλωνα. Αυτός μοιράζει το παιχνίδι. Σνάιντερ θα ευστοχίσει. Έμεινε μόνος του, άρχισε να πάει πάνω τον Γκόρντον. Τώρα επέστρεψε ο Απόλλωνας. Μαντοβάνη έχει τον Τίγκα εκεί. Μπορεί να τον νικήσει κατά κράτος. Δίνει στο Γιαννάρα. Έξω για τρεις ο Γιαννάρας. 50-41. Να λοιπόν η ΑΕΚ που βρίσκει σούτ από μακριά με τον Γιαννάρα. Άλεν, Μάρκου, για τρεις, μέσα, 52-46, άλλο ένα τρίμον τώρα για τον Απόλλωνα. Γιαννάρας πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Ιάκωβο, προσποιείται Σιζόπουλος για τρεις, μέσα, Ανδρέας Σιζόπουλος. Πόσο κοστίζουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αυτές οι βολές. Παντελή, ωραία προσποίηση στον Μάρκου. Βούτυρο στο ψωμί του Ιάκωβο αυτές οι φάσεις. Σέπος, ένας εναντίον όλων. Ντόρσεϊ, θα κοπεί και πάλι εκεί ο Ντόρσεϊ. Σνάιντερ. Ασταμάτητος. Ασταμάτητος και μία βολή. Η ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, πάει προς ολοταχώς. Για τον Παναγιώτου της ΑΕΚ που τρέχει στον ευνηδιασμό και θα σκοράρει. Το πανηγυρίζουν και οι ξένοι της ΑΕΚ. Εύκολη νίκη, πιο εύκολη νίκη από ό,τι θα υπολόγιζαν ακόμη και ήδη οι Λαρνακοί νομίζω σήμερα στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής.